Εμείς αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και την κάνουμε και σας είπα και έπρεπε με πολύ μεγάλη ευθύνη και πήραμε και ένα βάρος το οποίο τύψεις. Δεν μας... Και... Τύψεις. Όχι, τύψεις δεν έχουμε. Ήταν ευθύνη. Εσείς προερχόσαστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ευθύνη. Είναι είσαστε ευθύνη. Κομματικός τέλεχος. Ναι, είναι ευθύνη. Θα σας το πω. Ήταν δύσκολη Έτσι επιλογή. Είχατε φανταστεί όχι. Την αριστερά να βρίσκεται στην εξουσία. Η αριστερά στην εξουσία βρίσκεται πάντα για να υπηρετήσει εκείνη τη στιγμή. Είναι πρώτη φορά που είναι στην εξουσία. Είναι πρώτη φορά και να υπηρετήσει. Μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Δεν πιστεύω το όνειρο του μικρού Ρίγα, γιατί πάντα αριστερό ήταν. Εγώ ξέρω, σα έχω φακελώσει. Να ήταν να έρθει και να υπερασπίζεται ένα μνημόνιο, κύριε Ρίγα. Κύριε Παπαδάκη, να σας πω το εξής. Προφανώς δεν θα ήθελα να υπερασπιστώ ένα μνημόνιο, αλλά τι υπερασπίζομαι όμως. Υπερασπίζομαι ότι η χώρα βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η αριστερά οφείλει και όφιλε να κάνει αυτή την επιλογή. Θα κριθούμε λοιπόν στο τέλος της τετραετίας. Απαντάω και με ευθύνητα ότι δεν θα υπάρξουν οφείλε ούτε εκλογές. Οφείλε να το έχει δει όμως και να μην έχει υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές της. Για να αρχίσει πάλι για τα ταούλια. Ας πει ο κύριος Λικούδης και το δέχομαι και το σέβομαι, αλλά δεν θα πω το εξής, ότι δώσαμε μια μάχη εμείς. Δώσαμε μια μάχη και εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε, ούτε άλλες κυβερνήσεις θα υπάρξουν. Ό,τι ονειρεύεται μετράτε, όποιοι μετράτε τις δυνάμεις σας. Θα τελειώσουμε την τετραετία, θα κριθούμε για τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε στο τέλος αυτής της τετραετίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο έντιμο και το πιο ειλικρινές. Αυτή την προσπάθεια θα την πάμε μέχρι τέλους με αυτή την ευθύνη την οποία την πήραμε.